ολοκληρώνουμε λοιπόν το κείμενό μας στο τέταρτο βίντεο που καθώς μας έχει μείνει μόνο η τελευταία περίοδος. Να θυμίσουμε τι είπαμε παραπάνω, ώστε εμένα μου φαίνεστε ότι εύλογα υπομένετε όλα αυτά τα οποία υποφέρετε στην τυραννίδα, επειδή βέβαια σας τιμούν διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους, επειδή δηλαδή θέλει να πει σας συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους στο τυραννικό πολίτευμα σε σχέση βέβαια με το δημοκρατικό. Και κλείνει λέγοντας, και γάρ ουδεμία ανθρωπίνη ειδονή του θείου εγκυτέρω δοκί είναι, ή υπέρητας τιμάς εφροσύνη. Εδώ πάλι ένα ρήμα βλέπουμε, πάλι το δοκί είναι το ρήμα που έχουμε συναντήσει ήδη άλλες δύο φορές μες στο κείμενο, άρα λοιπόν μία είναι η πρότασή μας. Το ρήμα δοκί πάλι εδώ θα το πάρουμε προσωπικό και όχι απρόσωπο. Επαναλαμβάνω να είναι προσεκτική αυτή η... να κοιτάμε προσεκτικά για το δοκί τι συμβαίνει. Πολλοί μαθητές λένε ότι αφού βλέπω απαρέμφατο δίπλα στο δοκί είναι απρόσωπο. Δεν λέει κάτι αυτό. Το απαρέμφατο μπορεί να είναι αντικείμενο και όχι υποκείμενο στο δοκί. Είπαμε η ονομαστική θα είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν είναι προσωπικό ή απρόσωπο το ρήμα. Και εδώ πάλι υπάρχει όνομα σε ονομαστική και είναι βέβαια η ειδονή. Άρα θα είναι το υποκείμενο του δοκί. Η ειδονή βέβαια η ευχαρίστηση. Και μάλιστα το κεγάρ, μεταβατικό, διαρθρωτική φράση. Καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση, επιθετική προσδιορισμή βέβαια εδώ στο ειδονή. Δεν φαίνεται, το δεν το έβαλα βέβαια λόγω του δεμία που υπάρχει μέσα στο κείμενο, δεν φαίνεται να είναι, άρα λοιπόν το είναι αντικείμενο του ρήματος δοκί, ειδικό απαρέμφατο. Δεν φαίνεται να είναι εγκυτέρω του θείου. Στην παρατήρηση 14 έχουμε δώσει ότι το εγκυτέρω είναι ο συγκριτικός βαθμός του επιρήματος εγγύς. Το επίρημα εγγύς που σημαίνει κοντά και έχει παραθετικά εγκυτέρω, εγκυτάτο, αλλά και με άλλους τρόπους, μπορείτε να το δείτε και από τη γραμματική σας, όπως έγκυον, έγκυστα, ένα σχετικά ανώμαλο επίρημα. Και εγκύτερον, εγκύτατα, τρεις δηλαδή διαφορετικοί τρόποι. Φυσικά σημαίνει πιο κοντά, έτσι, αφού το εγγύς σημαίνει κοντά, εξού και οι φράσεις που μπορείτε να ακούτε και στην ιστορία, η εγγύς Ανατολή, που μιλάμε για τη Μικρασία, και γι' αυτό λέμε και Μέση Ανατολή και Άπο Ανατολή, Άπο Ανατολή που σημαίνει το Άπο, σημαίνει μακριά. Και μάλιστα καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση δεν φαίνεται να είναι εγκυτέρω, πιο κοντά, επιρηματικός φυσικά προσδιορισμός του τόπου, σε τι, στο θείο, δηλαδή θέλει να πει στον Θεό. Αυτή η γενική εδώ, η οποία εξαρτάται από, από ένα τοπικό επίρημα προς τον εγκυτέρω, υπάρχουν διάφορες εδώ πέρα συντακτικές προτάσεις. Μπορούμε να την πούμε γενική της αναφοράς ή γενική αντικειμενική στον εγκυτέρω. Είναι κάτι όμως που είναι για πιο προχωρημένο στάδιο και δεν επιμένουμε. Γιατί λοιπόν καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση δεν φαίνεται να βρίσκεται, να είναι πιο κοντά στο Θεό. Πλησιάζει δηλαδή το θεϊκό στοιχείο με αυτά τα με την τιμή, παρά η εφροσύνη περί της αστιμάς. Όπως είδατε, απέδωσα το ή αυτό το οποίο δεν είναι διαζευκτικό, είναι το ή το που κάνουμε σύγκριση, γι' αυτό είδατε το μετέφρασα παρά, και η σύγκριση βέβαια οφείλεται στην παρουσία του συγκριτικού εγκυτέρω. Θυμίζω εδώ ότι για να μπορεί να υπάρξει σύγκριση σε μία πρόταση, απαιτείται ένα επίθετο ή επίρημα συγκριτικού βαθμού και κάποιες λέξεις που είναι συγκριτικές, αλλά ας επιμείνουμε πρώτα στο επίθετο και στο επίρημα. Εδώ ύπαρξη λοιπόν του επιρήματος εγκυτέρω σε συγκριτικό οδηγεί στο να γίνει σύγκριση. Και καλό είναι να δούμε ποια μέλη συγκρίνονται. Εδώ λέει ότι καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση δεν φαίνεται να είναι πιο κοντά στο Θεό, παρά η εφροσύνη, που όπως σας δίνω είναι η χαρά, η εύθυμη διάθεση, η ευχαρίστηση μπορείτε να το πείτε. Η ευχαρίστηση για τις τιμές, δηλαδή η ευχαρίστηση που προκύπτει από σε ένα άτομο από την απόδοση τιμών. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι οι όροι που συγκρίνονται είναι η ειδονή και η εφροσύνη. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι η ειδονή είναι ο πρώτος όρος που συγκρίνεται και η εφροσύνη είναι ο δεύτερος όρος που συγκρίνεται, εξού και ο συντακτικός όρος, β' όρος σύγκρισης. Φυσικά δεν αρκεί να πούμε ότι το εφροσύνη είναι β' όρος σύγκρισης. Αυτό δεν δείχνει την συντακτική θέση της λέξης. Ο β' όρος συντακτικά είναι ό,τι και ο πρώτος. Αφού λοιπόν η ειδονή ήταν υποκείμενο του δοκί και η εφροσύνη θα είναι υποκείμενο του δοκί.
περί τα στιγμάς, βέβαια, ένας εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς. Άρα, να το ξαναδούμε, και μάλιστα καμία ανθρώπινη ευχαρίστηση δεν φαίνεται να είναι πιο κοντά στο θείο, παρά στο Θεό δηλαδή, ή στο θεϊκό στοιχείο, παρά η ευχαρίστηση για τις τιμές. Η ευχαρίστηση δηλαδή που προέρχεται από τις τιμές. Αυτή λοιπόν ήταν μία έτσι προσέγγιση του συγκεκριμένου κειμένου, το οποίο θεωρείται ότι δεν είχε τρομερές δυσκολίες. Υπήρχαν όμως κάποια φαινόμενα τα οποία δείχνουν, ειδικά τη σύνταξη του Δοκί, μπορούμε να επισημάνουμε, τα συνδετικά ρήματα που θέλουν κατηγορούμενο, και ο Β' όρος σύγκρισης που είδαμε εδώ είναι κάποια σημαντικά στοιχεία. Με αφορμή τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν και κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να τις δείτε από το συνοδευτικό υλικό μέσα πίσω ακριβώς από το κείμενό σας. Πριν πάω στις συντακτικές παρατηρήσεις, καλό είναι να δούμε την παρατήρηση 2 που έχουμε στις ασκήσεις μας, και λέει να κληθούν 2 ουσιαστικά, το ανήρ και το τυραννίδι. Φυσικά το ανήρ είναι ένα πάρα πολύ συχνό ουσιαστικό μέσα στα κείμενά σας, και ανήκει στα συγκοπτώμενα ουσιαστικά, το οποίο το έχετε μάθει από το γυμνάσιο. Ας το ξαναθυμηθούμε πώς κλείνεται, βάζοντας βέβαια τους αριθμούς και τις τόσεις. Ο ανήρ λοιπόν, το ανήρ που ανήκει στην κατηγορία των συγκοπτωμένων, όπως ανήκουν ο πατήρ, η μήτυρ, η θυγάτυρ κτλ. Και λέγονται βέβαια συγκοπτώμενα, διότι συγκόπτουν το φωνήεν του θέματος. Κανονικά πρέπει να κάνει ο ανήρ του ανέρος και γίνεται ο ανήρ του ανδρός. Φεύγει το έψιλον και αναπτύσσεται το δέλτα που υπάρχει ανάμεσα. Ο ανήρ λοιπόν του ανδρός, το ανδρί, τον άνδρα φυσικά, τρίτη κλίση, φαίνεται και από τις καταλήξεις, και προσοχή στην κλητική ο άνερ. Στον πληθυντικό, οι άνδρες των ανδρών, περισπομένου φυσικά αφού είναι μακροκατάληκτη γενική, της ανδράση, όπως της πατράση, τους άνδρας ο άνδρες. Νομίζω ότι δεν είναι ουσιαστικό που το ξέρουν οι περισσότεροι μαθητές, ακόμα και όχι της κατεύθυνσης. Το άλλο ουσιαστικό που έχουμε δώσει στην άσκηση, που είναι η τυραννής, θέλει μία προσοχή αυτό το αφωνόληπτο, στο ότι υπάρχει μία ιδιομορφία στην κλητική. Μπορείτε να το δείτε από τη γραμματική σας, την παρατήρηση που λέει στην σελίδα 70. Η τυραννής της τυραννίδος, πάλι βέβαια τριτόκλητο, τη τυραννίδη, την τυραννίδα. Προσέξτε την κλητική, ο τυραννή, είναι δηλαδή ακατάληκτη, όπως είναι περίπου το θέμα. Γι' αυτό τέθηκε και η παρατήρηση. Στο πληθυντικό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τυραννίδες των τυραννίδων τες τυραννίσει τας τυραννίδας ο τυραννίδες, κλασικό τριτόκλητο στο τέλος. Έτσι ας πούμε και ο πες του παιδός, κλητική ο πες.